Ο καταλληλότερος λοιπόν άνθρωπος για να μας μιλήσει είναι ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Γεια σας κύριε Ασμάτογλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κυρία Θεοφάνους, καλό μεσημέρι κυρία Καρέρα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε και ελαφρύ χειμώνα. Λοιπόν, μια διευκρίνηση μόνο, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Ναι, το είπα. Που μέσα σε αυτή την Ομοσπονδία είναι και οι διανεμητές του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι. Όπως επίσης και ο Σύνδεσμος Αττικής, όπως είπατε κυρία Θεοφάνους. Πολύ ωραία. Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται κυρία Ασμάτογλου, 15 του μηνός ξεκινάμε να βάζουμε πετρέλαιο. Ναι. Ακόμα δεν ξέρουμε σε τι τιμή θα το πληρώσουμε. Οι πρατηριούχοι, κάποιοι λένε ότι κυρίως γύρω στους 44 πρατηριούχους, ότι δεν πρόκειται να πουλήσουν πετρέλαιο. Δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε το επίδομα, πώς θα το πάρουμε. Τι γίνεται, επειδή εσείς το έχετε παρακολουθήσει από κοντά και μέσα από το Υπουργείο, πέστε μας τελικά τι θα αντιμετωπίσουμε από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Αυτή τη στιγμή πράγματι δεν έχει εξαγγελθεί τίποτα, δεν έχει καταλήξει το Υπουργείο Οικονομικών και ο καθήν αρμόδιος, ο οποίος είναι ο κύριος Μαυραγάνης, για αυτό το θέμα. Θα σας πω πληροφοριακά ότι είχαμε μια επαφή μαζί του την Πέμπτη το βράδυ, ναι, στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Θα σας πω ότι ο Υπουργός δούλευε χτες στο γραφείο του για αυτό το θέμα. Ναι. Έτσι και πιστεύω ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε και τις τελικές αποφάσεις στο πώς θα γίνει η επιστροφή ή το βοήθημα ή η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την οποία εμένουμε εμείς και το ζητάμε και λέμε ας μην μειωθεί κατά 26 λεπτά που έχει επιβαρυνθεί από το 2011 με 2012, ας μειωθεί έστω και 18 λεπτά και να δοθεί σε όλους η επιστροφή αυτή. Με αυτό τι κάνουμε, τι πετυχαίνουμε με αυτό. Προσπαθήσαμε να δώσουμε του Υπουργού να το καταλάβει και το καταλαβαίνει βέβαια ο Υπουργός, αλλά από εκεί και εκεί είναι θέμα απόφασης δικής του. Τι πετυχαίνουμε λοιπόν? Πετυχαίνουμε ότι ο Έλληνας καταναλωτής, η εξαθλειωμένη οικονομικά ελληνική οικογένεια, δεν θα χρειαστεί να δανειστεί για να αγοράσει πετρέλαιο και μετέπειτα να πάρει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης σαν βοήθημα. Που μπορεί να την πάρει, μπορεί και να μην την πάρει ή να την πάρει και καθυστερημένα για πάρα πολλούς λόγους. Ναι. Άρα λοιπόν, με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έστω και μερικώς, θα πάρει φθηνότερο πετρέλαιο και θα ζεσταθεί. Και συνάμα το κράτος θα βάλει χρήματα στο ταμείο του. Γιατί φανταστείτε ότι το ΦΠΑ επί όλου του ποσού του πετρελαίου, μειωμένο κατά την περασμένη χρονιά κατά 70%, ήταν αυτό που έβαλε το ελληνικό κράτος μέσα 250 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Και από την άλλη 185 εκατομμύρια από την άλλη τσέπη φεύγανε με το επίδομα, έτσι. Με το επίδομα, ναι, θέρμανσης, εκτός από τα 250. Κυρία Καρέ, 200, ναι, εκατομμύρια ευρώ μείνανε στα ταμεία του κράτους, ναι, τα οποία πήγανε αλλού και δεν πήγανε στους Έλληνες καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης. Η χασούρα είναι 400 εκατομμύρια, θέλω να πω. Και καταλαβαίνετε, θα σας πω και το εξής, ότι μείναν αυτά τα χρήματα και βέβαια δεν είναι διαθέσιμα στη φετινή χρονιά. Δεν τα έχει το κράτος διαθέσιμα για αυτό το λόγο. Γι' αυτό και ζητάγαμε εμείς το επίδομα θέρμανσης να μην είναι επίδομα θέρμανσης, να είναι επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Γιατί το πέλετ, γιατί το ξύλο δεν ανέβηκε, το πετρέλαιο ανέβηκε, ο ειδικός φόρος του πετρελαίου θέρμανσης εξισώθηκε με το πετρέλαιο κίνησης. Άρα αυτό χρειάζεται βοηθήματος. Ακριβώς. Καταλάβατε. Και οι περισσότεροι έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν πέλετ ή άλλα είδη, ας πούμε, και ξύλο. Ακριβώς. Αλλά το πέλετ είναι καινούργιο, τώρα βγήκε το στη ζωή μας. Παρέμεινε στη τιμή που ήταν φθηνό. Ναι. Σημασία έχει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι αυτό το οποίο ανέβηκε και αυτό δικαιούται να μην, ο χρήστης καταναλωτής του πετρελαίου θέρμανσης δικαιούται να πάρει την επιστροφή του φόρου ή το βοήθημα, αν θέλετε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να υπάρχει ευελιξία, για να μην υπάρχουν πονοκέφαλοι και για να πάρει ο κόσμος πετρέλαιο φθηνό και να ζεσταθεί, είπαμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αν όχι στα επίπεδα του 2011, ας μειωθεί κατά 18 λεπτά όπως προτείναμε στον Υπουργό. Κύριε Ασμάτογλου, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο πόσο έχει αν κάποιος το παραγγείλει, δηλαδή να το πάρει 15-16 του μηνός? Με τις μειώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μάλλον θα σας πω με την καθοδική τάση που έχει το πετρέλαιο, ναι, γιατί αν με ρωτάγατε πριν από 20 μέρες θα σας έλεγα ότι θα ήταν ακριβότερο. Αυτή τη στιγμή για τα μεγάλα αστικά κέντρα θα βγει περίπου στο 1 ευρώ και 5 λεπτά, ενώ στην περιφέρεια, συγχωρέστε με, 1 και 3. 1 και 30 με 1 και 25 ή με 1 και 20. Αλλά θα σας πω το εξής,
ότι αν μειωθεί κατά τα μέτρα που σας λέω εγώ, ναι, στην περιφέρεια θα είναι 1,10 και στα μεγάλα αστικά κέντρα θα είναι 1,05. Δηλαδή θα θέλει κάποιος καταναλωτής για 1.000 ευρώ για να το καταλάβουν, θα θέλουν 1.050 ευρώ ή 1.100 στην περιφέρεια που έχουμε τις αποστάσεις τις μακρινές. Η διαφορά μας από την περσινή τιμή... Δεν είναι καμία. Η διαφορά μας από την περσινή τιμή, ναι, βεβαίως και είναι μεγαλύτερη. Αλλά ερχόμαστε στα επίπεδα του 2011-2012 με την πτωτική τάση που έχει το πετρέλαιο. Πείτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι προσιτό. Κυρία Σμάτογλου, πήρατε όμως την απόφαση να μην διαθέσετε πετρέλαιο θέρμανσης από ό,τι διαβάζουμε. Είναι ακριβής αυτή. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, η οποία μέσα στους κόλπους της έχει και τους διακινητές του πετρελαίου θέρμανσης. Έτσι, τους εμπόρους και τους διακινητές του πετρελαίου θέρμανσης. Θα σας πω ότι δεν πήραμε τέτοια απόφαση, διότι τα συζητάμε με το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Μαυραγάνης έχει την απόλυτη κατανόηση σε αυτό, να μας ικανοποιήσει όσο αφορά το θέμα του ηφαίστου. Άρα διαψεύδεται αυτή την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος και των 44 ενώσεων. Δεν διαψεύδω τίποτα. Αυτό είναι μια δεν τη γνωρίζετε. Δεν είναι μία απόφαση της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Εμείς είμαστε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρίγων και Εμπόρων Καυσίμων, που είναι και οι διακινητές του πετρελαίου. Υπάρχει όμως περίπτωση, κυρία Σμάτογλου, να γίνει καμιά εμπλοκή. Υπάρχει περίπτωση να γίνει. Έχουμε θέματα με το Υπουργείο Οικονομικών και δεν έχουμε πάρει μια τέτοια απόφαση. Ωραία. Αλλά μπορεί να γίνει καμιά τέτοια εμπλοκή τώρα. Να γίνει εμπλοκή από... από τους πρατηριούχους αυτούς, τους συγκεκριμένους. Κάποιοι πρατηριούχοι που δεν θα θέλουν να λειτουργήσουν, ίσως δεν θα λειτουργήσουν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι απόφαση έχει πάρει η Ομοσπονδία Βενζινοπολών, όπως το λέτε. Δεν ενημερώνει μια Ομοσπονδία την Πανελλήνια τη δική σας για τις αποφάσεις που παίρνει, για να υπάρχει μια κοινή απόφαση. Να υπάρχει μια κοινή απόφαση για ποιο θέμα. Για αυτό το θέμα, το θέμα του πετρελαίου και τη διάθεση πετρελαίου. Σας είπα για το συγκεκριμένο θέμα, εμείς το δουλεύουμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Είμαστε σε μία συζήτηση, ναι, και υπάρχει κατανόηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία. Άρα το αποτέλεσμα. Θέλω να βγω και να πω ότι ξέρετε κάτι, θα κάνω απεργία για αυτό το θέμα. Άρα, αν σας παραγγείλω πετρέλαιο, κυρία Σμάτογλου, μου φέρνετε. Δεν θα μου πείτε, περιμένω να δω τι θα αποφασίσει η Ομοσπονδία. Από τις 15 του Οκτώβρη και μετά που ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή από τη δικιά μας την πλευρά που δεν έχουμε εξαγγείλει κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι θα έχετε πετρέλαιο θέρμανση. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εφόσον βέβαια περιμένουμε και τις θετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Σας είπα, το δουλεύουμε. Ωραία. Πότε πάνω κάτω θα περιμένουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου για να ξέρουμε και εμείς οι καταναλωτές τι τιμή θα το πληρώσουμε και όλα τα πρατήρια την ίδια τιμή θα πωλούν για άλλα λιγότερα, άλλα περισσότερα. Κυρία Θεοφάνου, βρισκόμαστε σε μια ελεύθερη οικονομία και καταλαβαίνετε ότι η ελεύθερη οικονομία έχει και διαφορετικές τιμές. Ναι. Άρα λοιπόν στην λέμε. Στην περίπτωση λέμε του πετρελαίου, μήπως μπει ένα πλαφόν. Αυτό για να διευκολυνθεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει πλαφόν. Ναι. Δεν υπάρχει πλαφόν σε αυτά τα πράγματα. Ελεύθερη οικονομία έχουμε και υπάρχουν, γι' αυτό και υπάρχουν και οι διαφορετικές τιμές. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο θέρμανσης, εάν θα λέγαμε ότι θα ξεκινούσε σήμερα, σας λέω ενδεικτικά ότι περίπου στα αστικά κέντρα θα ήταν γύρω στο 1,25, δηλαδή 1.250 ευρώ ή στην ενάντια περίπτωση αν μειωθεί όπως λέμε κατά την πρόταση που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Οικονομικών στον κύριο Μαυραγάνη και το βλέπει και το δουλεύει και έχει τη διάθεση και έχει τη διάθεση να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος ο Υπουργός των καταναλωτών. Ναι. Έχει τη διάθεση. Ναι. Καταναλωτής είναι και ο ίδιος. Το καταλαβαίνει. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Από εκεί και εκεί τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Άρα εμείς θα περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα από την Τετάρτη και μετά, έτσι. Από την Τετάρτη θεωρώ από την Τετάρτη ότι θα είναι έτοιμο το Υπουργείο να ανακοινώσει πώς, τι επίδομα, τι θα υπάρχει, τι επιστροφή θα υπάρχει, αν υπάρχει επιστροφή ή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ωραία. Μάλιστα. Που έτσι και εμείς θα πληρώσουμε λιγότερα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Σας είπα ότι θα πληρώσετε βεβαίως λιγότερα για να μπορέσετε να ζεσταθείτε. Μα αυτό λέω. Για να μην ρυπάνετε την ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Και όλα αυτά τα οποία γίνανε παράγωγα υπήρχαν στην περσινή περίοδο. Να μην δηλητηριάσουμε τις ανάσες των παιδιών μας, κυρία Σμάτογλου. Του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για να μπορέσετε να πάρετε άμεσα το πετρέλαιο θέρμανσης φτηνά.
και να μην χρειαστεί κάποιες οικογένειες να δανειστούν για να πάρουν και μπορεί να μην πάρουν μετέπειτα όπως δεν πήρανε πέρσι την επιστροφή του φόρου. Μιλάμε για ρεαλιστικές λύσεις, απλές μεθόδους. Και απλή λογική. Να μένουν άδεια τα ταμεία του κράτους, να πέφτει στο 70%. Κατά 70% η κατανάλωση πετρελαίου, να δηλητηριάζονται οι ανάσες των παιδιών μας, να καίμε ό,τι βρίσκεται μπροστά μας σε έναν ελαφρύ χειμώνα που ήταν ο περσινός. Φέτος δυστυχώς ο χειμώνας έριξε τα δόντια του από την 1η Οκτωβρίου. Οπότε ας ελπίσουμε ότι η κοινή λογική θα μετανεύσει. Ας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε, κύριε Σμάτωλου. Ευχαριστώ και να είστε καλά. Γεια χαρά, κύριε Σμάτωλου. Ευχαριστούμε.